Γεια χαρά! Εννοείται ότι σήμερα συνειδητά θέλω να είστε πιο γρήγοροι. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, ο καθένας θέλει να πει την άποψή του, να είστε πιο σύντομοι. Έλα φίλε! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Νίκος από την Κηφισιά είμαι, κύριε Γεωργίου. Έλα Νίκο. Κύριε Γεωργίου, δύο πραγματάκια έχω να σου πω. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά ήρθε η μέρα που πρέπει να τα ακούσει και την περίμενα αυτή τη μέρα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Το σποτάκι αυτό που έχεις κάνει τον Παναθηναϊκό. Ποιο σποτάκι? Στη διαφήμιση του Real, αυτό το σποτάκι, ξέρεις πόσο έχει πειράξει το φιλόδοξο του Παναθηναϊκού? Τι σποτάκι έχω κάνει, για πες μου. Δεν ξέρεις, εσύ το έκανες. Εγώ να σου πω ποιο τι σποτάκι έχει κάνει. Για δεν στη διαφήμιση του Real, έξα ένα σποτάκι. Που λες ότι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει να είναι έτσι, θα διώξει και του φιλάδου του από την Ελλάδα. Α, ναι. Αυτό είναι πολύ περάσμενο, δεν είναι τώρα. Δεν είναι, τα ακούμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και σήμερα τα ακούμε. Λοιπόν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, κύριε Γεωργίου, ξέρεις τι έχουν ζήσει. Εσύ είσαι παλιός δημοσιογράφος. Ναι. Έχουμε πάει και πού δεν έχουμε πάει. Έχουμε σηκώσει σε Κύπρο και μπάσκετ του κόσμου τα τρόπαια. Έχουμε φτάσει ημιτελικούς Ευρώπης. Που ο Ολυμπιακός ούτε στο όνειρό του δεν τα έχει φανταστεί. Ούτε στο όνειρό του. Δεύτερο, παίρνουν σήμερα στα τηλέφωνα και προηγούμενος που άκουγα και λένε αν εκείνο, αν το άλλο. Όπα, μισό λεπτό. Θα συνεχίσεις. Ναι. Σχετικά με το σποτάκι που είπες ότι έχω πει. Ναι. Ήταν την εποχή που ο Παναθηναϊκός στην κυριολεξία σερνόταν. Τάξω και... το πρωί εγώ. Μισό λεπτό. Τάξω το πρωί σήμερα. Δεν ξέρω αν το βάζουν ακόμα. Εγώ το σποτάκι αυτό το έκανα και το είχα πει όχι μόνο σε σποτάκι. Τι πάει να πει αυτό ρε Γιώργο, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Δεν λέγονται για μια δικαιολογία. Για ποια δικαιολογία. Όταν οι ίδιοι Παναθηναϊκοί τα λένε αυτά, πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσείς οι ίδιοι είστε απογοητευμένοι από τον τότε Παναθηναϊκό. Ότι πρέπει να του βγάλει διαφημιστικό σποτάκι. Και να μας βγουν οι Παναθηναϊκοί να δούμε τι θα σου πούνε σήμερα. Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λόγω για μια μεγάλη ομάδα. Δεν καταλαβαίνεις. Όταν ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο χαινόταν, έβγαλε αυτό το σποτάκι. Και αυτό που είπα αντιπροσώπευε όλους τους Παναθηναϊκούς, ακόμα και εσένα. Όχι, μα ποτέ. Καλά, εντάξει. Πάμε. Ποτέ. Πάμε. Εγώ είμαι φίλος του Παναθηναϊκού 50 χρόνια. Ναι. Ποτέ. Έχω πάει εκεί που δεν έχει πάει κανένας από όλους αυτούς. Μάλιστα. Και έχω δει. Και έχω γιορτάσει κούπες και εγώ δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεύτερο, παίρνουν σήμερα και λένε αν αυτός, αν ο Ελαραμπή, αν εκείνο, αν το άλλο, ο Παναθηναϊκός επεξάμεινα και η μπάλα πήγε εκεί και... Δεν πειράζει. Το ρολόι του γηπέδου στο 98 έγραφε 2-1. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Yeah. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Ολυμπιακός, αυτός που κάλυπτε τον Κατσουράνη, τα έχουμε πει τελευταία. Ναι. Με το φίλο τον προηγούμενο που μίλησε θα συμφωνήσω στο τελευταίο, ήθελα να το πω και εγώ, έχει δίκιο. Το ρολόι στο τέλος έγραψε 2-1 και αυτό μετράει. Όπως λέμε και εμείς έχουμε 45, κάνουμε ράνουμε και αυτό είναι. Έτσι ισχύει το 2-1. Ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ για ένα πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο ποδόσφαιρο, ξέρεις καλύτερα από μένα, άγραφοι κανόνες. Ένας από αυτούς είναι αυτός που θέλει πιο πολύ το μάτς. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μπράβο του, γιατί ήθελε να νικήσει και δεν με νοιάζει με ποιον τρόπο νίκησε. Μπράβο του. Να μάθουμε εμείς οι Ολυμπιακοί να χάνουμε, να αποδεχόμαστε τις ήττες μας και να μην λέμε ότι φταίει εκεί που δεν έδωσε τον πέναλτι, φταίει το άλλο, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Δεν φταίει τίποτα. Αφού είσαι μεγάλη ομάδα και έχεις κάκαλα, το 2-0 να το κάνεις 3-2 ρε μεγάλε. Δεν το έκανες. Κάτσε πίσω, δέξου την ήττα σου, χάθηκε το αίτητο και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε καλύτερα και όχι με υπεροψία. Το κακό με εμάς τους Ολυμπιακούς είναι, γενικά μιλάω, ότι έχουμε πολύ υπεροψία. Και ίσως να είναι και ένα καλό μάθημα αυτό που έγινε. Τώρα σε αναφορά κατά άλλα που έλεγε ο φίλος, όσο μπαίνουμε στην οπαδικότητα και εγώ και τους έκανα και τους έλαλα και τους έφτιαχνα, ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ. Αυτά Γιώργο. Μπράβο στον Παναθηναϊκό και συγχαρητήρια να είναι καλά. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα φίλε. Γιώργος Καρία Ολυμπιακός. Έλα φίλε μου. Πήρα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό για την εμφάνισή του. Κέρδισε, επάξε πιστεύω το παιχνίδι με τακτική, με πολλά πράγματα μαζί. Μπράβο τους. Από εκεί και πέρα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνάς μας,
Και εμείς φυσικά δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Είχαμε θέμα στην τελική προσπάθεια. Δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε το σκορ, ούτε να ισοφαρίσουμε και ούτε φυσικά να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Πάμε τώρα για τον αγώνα της Πέμπτης, που είναι πολύ σημαντικός και που μας προβλημάτισε αρκετά η εικόνα του Παναθηναϊκού, η εικόνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό χθες. Το θέμα είναι, εγώ προσωπικά προβληματίζομαι και για το κατά πόσο θα ενταχθεί ο Λαλά, αλλά πιστεύω ότι είναι όντως καλός παίχτης. Αλλά από εκεί και πέρα προβληματίζομαι για τον Παπασταθόπουλο. Που... Για τον Παπασταθόπουλο, ένα θα σου πω. Ναι. Πάμε τα λεφτάκια! Πάμε τα λεφτά, μετά ξανά. Πάμε παρακάτω. Τα λεφτά, ξέρεις που είναι το θέμα, ότι ο Παπασταθόπουλος έχει μόνο με σχετικά εντός εισαγωγικών θαύμα θα μπορεί να αποδώσει καλά. Γιατί τα τελευταία χρόνια η πορεία του είναι ευθύνουσα. Και στην Άρσεναλ, όπως έλεγες και εσύ, όταν έπαιζε έτρωγε 3 γκολ η Άρσεναλ, 2 με 3 γκολ, ή τουλάχιστον σίγουρα έτρωγε γκολ. Και ξεχνάμε οι Ολυμπιακοί ότι στη φάση στον γκολ του LRB στο Emirates τον έχασε ο Παπασταθόπουλος. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, μόνο με εντός εισαγωγικών θαύμα, ξαναλέω, γυρνάει η απόδοσή του, να παίξει δηλαδή έστω λίγο καλά. Τον Μπα τον πιστεύω σαν τέτοιο, εντάξει έχει πολύ ακόμα να εξελιχθεί, αλλά θέλει έναν καλό παίχτη και σταθερό δίπλα του. Και πιστεύω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ευδοκιμήσει το ζευγάρι του με τον Παπασταθόπουλο μαζί στον αγώνα της Πέμπτης. Γιατί και η Ατχόβεν έχει μια επίθεση φωτιά. Ναι, αλλά και μια άμυνα σουρωτήρη. Σουρωτήρη, το μάτς, εντάξει τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω να το προσεγγίσει τακτικά ο Μαρτίνς καλύτερα και να βάλει δηλαδή να παίξει σίγουρα και Εμβιλά. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω ο Ολυμπιακός αμυντικά τι θα κάνει. Αυτό που ξέρω και το βλέπω, δεν το διαστάμομαι. Η λογική μου το λέει. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει εναντίον της Αιντχόβεν, της οποίας η άμυνα είναι πραγματικά σουρωτήρη. Αυτό ελπίζω. Τώρα, το τι θα κάνει πίσω ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Γιώργο, πίσω είναι να δέσει καθαρά τακτικά. Δηλαδή να το δέσει και ο Μαρτίνης που τον εμπιστευόμαστε φυσικά. Και από εκεί πέρα να παίξει και ο Εμβιλά, να μην κάνει τσάφο Μπουχαλάκης. Γιατί τέλος πάντων, αντί Μπουχαλάκη χρειαζόμαστε έναν παίχτη στη θέση του. Γιατί ο Μπουχαλάκης έχει καλή πάσα, ναι μεν τα έχουμε πει, αλλά κάνει και πολλά τσαφ και έχει κάνει και κρίσιμα φέτος τσαφ, ας πούμε, και με την Πόρτο στον πρώτο αγώνα. Μην ξεχνάμε δηλαδή, μην θεοποιούμε μόνο την πάσα του. Και πιστεύω ότι δηλαδή αν προσεγγίσει με Καμαρά, Εμβιλά, ελπίζουμε να παίξει καλά ο Μπουχαλάκης να μην κάνει τσαφ, λίγο πιστεύω να δέσουμε κάπως αμυντικά. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Θυμάσαι χθες ο Ολυμπιακός που όταν έλαβε πλήρη περιοχή και ναι. Έκλεισε με στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι πότε έγινε αυτό? Ναι, φυσικά. Πότε? Στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, δεν μιλάω για λεπτό. Πότε έγινε αυτό? Όταν μπήκε μέσα ο Βαλμπουενά. Τότε έγινε αυτό το κλείσιμο που έκανε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Βαλμπουενά, χθες το μελέτησα πολύ, ξέρει που θα δώσει την πάσα. Ναι. Και πότε θα τη δώσει. Βλέπει την αδυναμία του αντίπαλου αμυντικού. Ναι. Αυτό το προτέρημα δεν το έχει κανένας άλλος. Όταν μπήκε ο Βαλμπουενά, άλλαξε όλο το σκηνικό. Όσο έπεσε με το Φορτούνι αριστερά και με το Σίλβα τώρα, είναι δυνατόν με το Σίλβα Playmaker? Το τέλος πάντων. Είναι δυνατόν. Ο Σίλβα δεν θέλει πολύ πολύ ακόμα για να στρώσει. Και ο Φορτούνις, ναι, ο Φορτούνις είναι για δεκάρι, δεν είναι για εξτρεμ. Έχει την ποιότητα, εντάξει, μην υποβαθμίζουμε τον παίχτη. Έχει την ποιότητα, αλλά ναι, δεν μπορεί στα εξτρεμ και σίγουρα να παίζει και ένας από τους δύο, είπαμε. Δηλαδή, ούτε ή το ένας ή το άλλος. Και οι δύο μαζί, όχι. Βαλμπουενά, δηλαδή, είτε Βαλμπουενά στα άκρα μόνο, είτε Φορτούνις δεκάρι. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια για να κλείνω και πάλι συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και να επικεντρωθούμε στο μάτς της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Yes. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Φάληρο. Ναι. Είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά για προπονητές, για τακτική. Θέλω να μιλήσουμε για προπονητές για το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, ο Μάρτιν ήξερε ότι ο Μπόλεν θα παίξει full άμυνα και θα προσπαθήσει σε μια αντεπίθεση να κλέψει ένα γκολ και να φύγει σαν τον κλεστοκοντά, όπως έλεγε και ο Γεωργίου κάποτε. Του κάτσανε κάποιες φάσεις του Παναθηναϊκού, έπαιξε με πάθος, το ήθελε το παιχνίδι, έτρεξε πολύ. Είχε την νεότητα, είχε τους νέους παίχτες, τη φρεσκάδα, έτρεξε πολύ. Ο Μάρτινς το ήξερε ότι ο Μπόλωνη θα παίξει έτσι, θα τον περιμένει στην αντεπίθεση. Εντάξει, αποδεχόμαστε την ήττα, προχωράμε μπροστά, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
Από και πέρα θέλω να πω μόνο για τακτική στο θέμα Μάρτινς, ότι έκανε εκεί πέρα μια συνταγή που δεν την είχε ξανακάνει. Δηλαδή είχε Καμαρά Μπουχαλάκη, μπροστά από αυτούς είχε το Διάγκο και δεξιά το Φορτούνι και πότε αριστερά. Ήταν μια συνταγή που δεν είχε ξαναδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί συνήθως έπαιζε με Εμβυλά Καμαρά. Ο Φορτούνις δεν αποδίδει, κυρίως αποδίδει στον άξονα, δεκάρι. Και γι' αυτό πιστεύω μετά όταν μπήκε και ο Βαλμπουενά που άλλαξε και όλο το πλάνο του παιχνιδιού ο Μάρτινς. Σίγουρα φάνηκε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Μάρτινς έπαιξε μια τακτική ώστε να ξεκουράσει και κάποιους παίχτες εν όψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Οπότε δεν του βγήκανε ακριβώς τα πλάνα όπως τα ήθελε. Εγώ διέκρινα και κάτι άλλο στον Ολυμπιακό χθες που δεν μου άρεσε. Διέκρινα για άλλη μια φορά τον τελευταίο καιρό ένα πανικό στον Σά. Δεν είναι ο Σά, ρε παιδί μου, αυτός που ξέραμε που έλεγες κύριε μου λίρα 100 άνθρωπος. Λίρα 100, μόνος μου και όλοι σας. Δεν είναι αυτός τώρα ο Σά. Και νομίζω ότι δεν είναι αυτός που ήταν επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στην άμυνά του. Φοβάται. Ναι, η αλήθεια στο δεύτερο γκολ δεν έκανε ένα τσιλωτάκι. Γενικά όλες οι κινήσεις, παιδί μου, το τελευταίο και ο γενικά χθες, δεν είναι ο Σά που ξέραμε, ρε παιδί μου. Ναι, ίσως να έχει μια φτύνουσα, λες... Εγώ πιστεύω ότι αυτό οφείλεται πως δεν εμπιστεύεται την αμυντική λειτουργία τώρα. Αυτό φοβάται. Και γι' αυτό πανικοβάλλεται. Ας ελπίσουμε πως όχι, γιατί στο μάτι της Πέμπτης τον θέλουμε πολύ δυνατό. Να πω κάτι για Παπασταθόπουλο που έχω ακούσει τη γνώμη σου. Η αλήθεια ότι είναι ανέτοιμος ακόμα. Δεν έχει το level για να παίξει ούτε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πόσο μάλλον σε Super League, και εδώ πέρα δεν αποδίδει όπως θα θέλαμε ακόμα. Περιμένουμε να δούμε πολλά περισσότερα. Δυστυχώς μόνο με θαύμα θα μπορέσει την Πέμπτη να παίξει αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι το μόνο σημείο που φοβόμαστε τώρα, την άμυνα. Την άμυνα. Να δούμε πώς θα παίξει πίσω τώρα ο Μπάμε τον Παπασταθόπουλο και θα καταφέρουν να κρατήσουμε στην άμυνα το 0, τουλάχιστον να μην πάμε γκολ. Θα υπάρχει ένα σύνδεσμο ότι θα παίξει ο Μεβιλά. Και με το Μεβιλά η αμυντική λειτουργία καλυτερεύει. Μήπως βάλει και το Μπουχαλάκι εξάρι στην Γιώργο. Α, δούμε τι θα κάνει. Έγινε Γιώργο, να μιλήσει κανένα άλλο. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Παναθηναϊκός από Ζωγράφου, τι γίνεται? Καλά, φίλε. Πώς είναι στην ομάδα χθες? Τα λινάκια που παρατηρείς πολύ τον Βαλμπουερνά, εσύ Αλεξανδρόπουλος, τους βγάλανε τη γλώσσα. Επειδή μιλάγαμε για Ολυμπιακό. Τους βγάλανε τη γλώσσα και μίλησε για Βαλμπουερνά επειδή μιλάγαμε για Ολυμπιακό. Ναι, τώρα που θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός, θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Τελευταία για τον Παναθηναϊκό, μετά τον Απόλλωνα, έχεις βγάλει γλώσσα πολύ. Περαστικά Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, όπως μας ξέρουν σε όλη την Ευρώπη. Σαλάμ αλέγκο. Σαλάμ αλέγκο, σαλάμ. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, είχα μιλήσει λίγο. Το κλείσα κατευθείαν. Μπράβο. Καταρχάς, σε παρακαλέσω πολύ πραγματικά, αν μπορείς να βρεις εκείνο το παλικαράκι που λέει κάτι για Τρίπαλα. Τον θυμάσαι? Μου σαν το θυμάσαι. Παρασκευή έπεσε ακριβώς πάνω στην εκπομπή σου. Είχε βγει και ένα παλικαράκι Ολυμπιακό, πρέπει να το παιδί σίγουρα. Και λέει κάτι για Τρίπαλα. Να μας κάνει μια ανάλυση που πήγε το Τρίπαλο. Ένα, δύο. Σε μεγάλη γνωστή στοιχηματική εταιρεία, τη οποία εννοείται δεν θα αποκαλύψω τα στοιχεία. Έχοντας ποντάρει στον άσο του Παναθηναϊκού 50 ευρώ με απόδοση 4,5, του τέστην κέρδος 2,25, μπήκαν τα λεφτά, δηλαδή καθάρισε το στοίχημα, καταλαβαίνεις τι είναι η καθάριση, δηλαδή ότι στα έβαλε στο λογαριασμό σου. Στο 2-0, 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μάτς. Εγώ το καταθέτω. Εγώ το λέω εδώ για να το ξέρει ο κόσμος. Το πωλείς έτσι, είσαι γνωστής, πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και τρίτον, επειδή δεν έκανες καμία ανάλυση, καμία προσέγγιση, μέχρι στιγμής έχεις μιλήσει μόνο για τους παιδιούς. Επειδή πήραν τον Ολυμπιακό, τώρα εγώ για Παναθηναϊκό θα μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, σου δίνω τον χρόνο μου, ναι. Θέλω να ακούσω την ανάλυση του. Όχι, θέλω να μιλήσουμε, κάνουμε διάλογο. Να μπορείς και να απαντήσεις, να μιλήσεις.
Ωραία. Εσύ για τον ντέρμπι δεν θα πεις. Δηλαδή τι, το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, το έχασε ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερη, κλεφτοπό. Τι, ο Γιώργος τι λέει αυτό που, γιατί ο Γιώργος ξέρει μπάλα κατά. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μπροστά σου. Θα ήθελα να ακούσω τον Γιώργο του Γεωργίου. Ξεκινάω από κάτι που θα σε πειράξει. Δεν με νοιάζει. Έχουν ανεβάσει σήμερα όλοι τον Πόλωνη στα ουράνια. Λάθος. Εγώ είδα χθες ένα έγκλημα του Πόλωνη που αν έχανε το μάτς θα έφταιγε αυτός και ένας άλλος. Ποιο? Από το 75-80 και μετά ο Παναθηναϊκός δεν κράταγε μπάλα στο κέντρο. Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει. Και πάει και μου βάζει τον Αϊτόρ. Και δεν βάζει τον Πηγιαδάνες. Σωστός. Μα μου διαφάνες, μπορεί να είναι σε κακή κατάσταση, αλλά κρατάει μπάλα! Αυτό θα έπαιρνα, θα εδώ πάνε να εκόρθες και η μπάλα δεν την κράτα για δευτερόλεπτο! Κινδύνεψε με αυτό το πράγμα! Και μου βάζει τον Αϊτόρ! Σωστός, το ακούω. Άλλο. Πες μου λίγο απάντα αυτό, το κερδίσαμε ή το χάσαμε. Μένα αυτό θέλω να μου πεις. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Μου το εξηγεί το δεύτερο, γιατί το κερδίσαμε, βεβαίως, το καταλαβαίνω. Βεβαίως, βεβαίως. Πού το χάσαμε, θέλω να ακούσω. Πού τα χάσατε. Θέλει να γίνει Ολυμπιακός. Όχι βέβαια. Όχι. Γιατί κάποιοι θα πούνε, ξέρεις τι, ε? Δεν μας έδωσαν δύο μπέναλτι που ακούω σήμερα και διαβάζω στις εφημερίδες. Μα δεν κλέπονται λίγο μόδε. Δεν μας έδωσαν δύο μπέναλτι μόδε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν μας έδωσαν δύο μπέναλτι. Φαντάζομαι ότι γελάει ο κόσμος. Καλά το, άστο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Ο κόσμος γελάει τώρα. Ναι, αυτό λέω. Ο Παναθηναϊκός που λες, εδώ και 7-8 αγωνιστικές είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ρε φίλε, σοβαρά τώρα. Με το άλλο κάτι. Εγώ λέω το γεγονός ποιο είναι. Λοιπόν, κερδίσαμε, ρε φίλε. Με τον Απόλλωνα, με τον Άρη, με όποιον και να έπαιξε. Ίδιο ακριβώς σκηνικό. Ακριβώς ίδιο. Ρε Γιώργο μου, σοβαρά τώρα, το 2004 την πορεία μα τη θυμάστε. Πώς φτάσαμε στους τέσσερις, δηλαδή. Παίξαμε με ένα μάτι, είχαμε κλείσει την Μπαρτσελώνα στα Καρέτη. Όσοι με ακούνε και θυμούνται, ξέρουν ακριβώς τι λέω. Και αν ο Βλάοβιτς εκείνο το σου το ρημάδι πήγαινε μέσα. Μα κάτσε, εσύ! Τι πέτσε έχει τότε και τι πέτσε έχει τώρα. Μα αυτό σου λέω, ρε Γιώργο, ότι ακόμα και τότε όμως που είχα την εντεκάδα, κάποια μαθά. Αυτό που είπε ο Μπόλωνη, ότι ο πυρήνας του Παναθηναϊκού στάθηκε χθες. Στάθηκε μέχρι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έτσι. Σε παρακαλώ τώρα, και πού το έχασε ο Ολυμπιακός. Γιατί εγώ ήταν Ολυμπιακό. Και να μπρεσάρει και να έχει κατοχή μπάλα και να δημιουργεί ευκαιρίε. Αυτό έγινε στο δεύτερο μήχρονο και ειδικά. Αυτό έγινε στο δεύτερο μήχρονο, στον πρώτο μήχρονο δεν υπήρχε Ολυμπιακό. Ρε Γιώργο μου, δεν διαφωνούμε σε κάτι όμω. Αλλά πε μου, πού το έφερε. Δηλαδή, εγώ σου λέω, μου λε και τα δύο. Ναι, και εγώ θα σου απαντήσω άλλου, πού το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ναι, πού το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Στο ότι έξι, στο έκτο λεπτό κοιμούνται τα δύο βασικά στόπερ τη ομάδα. Βεβαίω. Και έχει, πρόσεξε όμω. Και έχει επιτέλους έναν παίχτη από αριστερά, επιτέλους ήταν Χριστιανός. Δεν ξέρω αν είναι Χριστιανός. Δεν κοιμούνται μόνο τα δύο στόπερ, κοιμούνται και ο δικός μου Ανδρούσος. Ένα λεπτό όμως, αδερφέ, να πούμε όμως ότι κοιμάται και ο Ανδρούσος όλο, κοιμάται όλο. Αλλά υπάρχει στο λέω και ένας άνθρωπος που επιτέλους βγάζει μία σέντρα που πάει στο κεφάλι του συμπαίχτη του και όχι στο κεφάλι του σέντερμπακ. Το αμαρκάρι, το αμαρκάρι σου συμπαίχτη. Ναι, ρε Γιώργο, η δουλειά του σέντερφορ, η δουλειά του κάθε να πούνε με στην πίστα. Έλα να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι. Έλα να σου πω κάτι, όπα, όπα, όπα! Δηλαδή είναι μόνο ότι κοιμήθηκε. Βρε, όπα, άκουσε με! Όχι, όχι, μην κλείσεις, μην κλείσεις! Συνεχίζουμε μετά, μην κλείσεις. Έλα φίλε. Εγώ, Γιώργο. Εσύ. Έλα Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Α, σου είπε να περιμένεις ή να περιμένω εγώ. Ναι, είναι ο άλλος, ναι. Βγάλε τον άλλο. Βγάλε τον άλλο, προηγείται, έλα. Γιώργο, μισό λεπτό και κλείνω. Ναι. Και το κλείνω πάντα μετά ό,τι θες. Γιατί κέρδισε και δεν είναι, στο πάω γενικά, γιατί δεν έγινε μπιλιάρδο, έγινε μπιλιάρδο λέει στον κόλ του Παναθηναϊκού, στον κόλ του Ολυμπιακού δεν έγινε μπιλιάρδο. Έχασε λέει ο Μασούρας, δεν το έπιασε ο Διούδη. Λέει, αυτό που λες ότι τέλος ο Διούδης, λέω, ρε, φίλε. Είμαι παίξω ο Διούδης, δεν είναι άψυχο αντικείμενο. Σωστό, φίλε, σωστό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό που λες ότι το έχασε και ο Ολυμπιακός, όχι ρε φίλε, δεν το έχασε. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε, μέχρι εκεί μπόρεσε, δεν μπόρεσε να το καταφέρει. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, τελεία. Να τελειώσουμε το παραμύθι αυτό το πράγμα δηλαδή. Το έχασε ο Ολυμπιακός, από το χεφέρα το σπίτι του και το έχασε δηλαδή. Δεν το καταλάβει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Όπως βλέπεις αυτό τον Παναθηναϊκό. Δεν μ' αρέσει, ρε. Δεν μ' αρέσει. Στον Παναγιώτο. Τέλος. Στον Παναγιώτο. Τέλος. 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 Αυτό. Εσύ, έχω πει πολλές φορές κάτι και αν το ξαναπώ πάλι σήμερα θα παρεξηγηθείτε.
Στον Πανάκο παίζει τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο παίζει. Άκουσε με. Στον Πανάκο αυτόν που βλέπουμε τώρα παίζει τεράστιο ρόλο η εύνοια. Έχει φοβερή εύνοια. Τον πάει τύχη πολύ. Όταν λέω η τύχη, δεν εννοώ η διαιτησία και αυτά τα πράγματα. Έχει εύνοια, παιδί μου. Έχει εύνοια. Καλύτερα από μένα για μία απόκριση του Ελευθερόπουλου που δεν έγινε. Ναι. Ολυμπιακό θερίτη και τετράδα. Βεβαίω, βεβαίω. Με τον Πόντε. Το έχει πει και μόνο σου. Τι είναι η εύνοια. Η εύνοια. Μετράει πολύ. Τι με έχει ο Παναγό την εύνοια. Ωραία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Πες με τυχερό. Μη μου λε όμω ότι το έχασε ο Ολυμπιακό. Δεν το έχασε ο Ολυμπιακό. Το κέρδισε ο Παναγό. Είναι απλό ρε παιδιά. Μια φορά δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει ο Παναγό. Πρέπει να το χάσει ο Ολυμπιακό. Δεν μπορούσα τα παιδιά ρε παιδιά. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Τι να κάνουμε. Ήταν ημέρα παιδιά. Έγινε ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Έλα Γιώργο μου. Πάμε. Ολυμπιακό στράτο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά δεν βγαίνω εγώ τακτικά. Εγώ πιστεύω ότι το έχασε ο προπονητής μας το μάτς. Όταν ξεκινάς ένα μάτς το οποίο, όπως και να το κάνουμε με τον Παναθηναϊκό, παίζεις ντερμπίν. Πρέπει να ξεκινήσεις με Βαλμπουένα και Λαραμπή. Είναι οι δύο κορυφαίοι σου παίχτες. Ξεκίνα πάρε ένα αποτέλεσμα. 1-0. Αν μη τι άλλο, θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Ξεκινάει λοιπόν τώρα με το Χασανάκια, ο οποίος έχει βγάλει κάποια γκολ, αλλά τον έβαζε πάντοτε τελευταία στιγμή για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μπορείς πάρει καμία κεφαλιά, ας πούμε, και βγάλει κανένα γκολ και είχε βγάλει κιόλας. Ο Μπα δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό για μένα προσωπικά. Χίλιες φορές ο Σισε παρά ο Μπα. Ο Σα, όπως είπες, περνάει μια περίοδο χάλια. Δηλαδή, χάλια αυτό... δεν είναι. Αλλά δεν είναι αυτός που ήταν, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Αλλά όταν του κάνει την κεφαλιά και απλώς παρακολουθεί την μπάλα, δεν είναι η κεφαλιά η καρφωτή από τα δύο μέτρα και να πει τι γίνεται. Ναι, και μετά κάνει και την μπάσα σαν καρέ. Και μετά του κάνει και την μπάσα που δεν μπλοκάρει την μπάλα και έρχεται και δεν είναι το φρούτο. Ο Μασούρας άστα. Και έτσι χάνεται ένα μάτς. Και πάμε λοιπόν για άλλα τώρα. Πάμε την Πέμπτη. Εάν παίξει ο Ολυμπιακός έτσι την Πέμπτη, θα φάμε 3 γκολ, Γιώργο. Τώρα μπορούμε να βάλουμε και ένα, όπως λες. Αλλά 3 γκολ θα φάμε. Αυτοί έχουν καλή επίθεση. Έτσι. Αλλά έχουν και χάλια άμυνα. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Η άμυνα η δικιά μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι φωνή. Η μόνη ελπίδα γιατί θα παίξει σήμερα, η μόνη ελπίδα τώρα για την αμυντική λειτουργία γενικά μιλάω είναι ο Εμβυλά. Ο Εμβυλά. Ό,τι κάνει ο Εμβυλά θα τον τραβήξει πίσω τον Εμβυλά για να προστατεύσει τουλάχιστον την άμυνα. Γιώργο μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε. Ειλικρινά, συγχαρητήρια. Το πήρε το μάτς. Έτσι, αλλά όπως είπες προηγουμένως. Εάν τυχόν και του καθόντουσαν οι δύο φάσεις, οι τρεις που δημιουργήσαν, θα τον κυνηγάγανε το προπονητή τους με πέτρες και του λέγανε μαλάκα τι έκανες, τράβηξες την ομάδα πίσω. Αυτά έχουν μια τύχη, όπως είπες, το πάει η τύχη αυτή τη στιγμή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και το φιλότιμό τους. Ναι, ότι τρέχουνε. Τα παιδιά τρέχουνε. Δηλαδή το ζουν αυτό πράγμα. Αυτό πρέπει να το ζουν. Βέβαια, γιατί να μην το ζήσουν. Παιδάκια είναι, όπως είπες, όσα λεφτά παίρνει ο Λαραμπή, παίρνουν 10 από αυτούς. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια χαρά. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης, είμαι Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, χαμήλωσε το ραδιόφωνο και μίλα πιο δυνατά. Ναι, ναι. Καλησπέρα, λέω, Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Εντάξει, δεν έπαιξε όπως την περίμενα. Εμένα, εγώ θα πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, συγχαρητήρια και στην ομάδα στον Απόλλωνα που κέρδισε. Αλλά είσαι και δυστυχισμένος, δηλαδή είσαι και στεναχωρημένος που κέρδισε Παναθηναϊκός. Είμαι στεναχωρημένος που κέρδισε Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί είσαι αντιπαθηναϊκός εσύ. Όχι, ρε, τι εδώ και πολύ καιρό σε ακούω, είσαι αντιπαθηναϊκός. Όχι, όχι. Φαίνεται. Απλά κριτικάρω αυτό που βλέπω. Και βλέπω ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος
δεν μου θυμίζει ο Παναθηναϊκό τίποτα. Εγώ τον Παναθηναϊκό αλλιώς τον έχω συνηθίσει, αλλιώς τον θυμάμαι. Πώς θα γίνει τώρα, θα τον εκθιάσω τον Παναθηναϊκό. Άκου να σου πω, άκου να σου πω. Σε αυτό ούτε και εμάς που είμαστε Παναθηναϊκοί μας αρέσει, γιατί εμείς έχουμε. Είπε προηγουμένως ένας ότι την Μπαρσελόνα, θυμάσαι την Μπαρσελόνα τι παίκτες είχες. Ναι, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι, σου λέω το εξής. Είμαστε κι εμείς Παναθηναϊκοί, επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλές χαρούμενες στιγμές, εκεί που έχουμε φτάσει εμείς και που έχουμε πάει εμείς, δεν έχει πάει ποτέ καμιά άλλη ομάδα ελληνική. Τι να σου πω. Χθες να σου πω λίγο για το παιχνίδι. Ναι. Αυτό που μου άρεσε εμένα από το παιχνίδι και το χάρηκα και συγχαρητήρια στα παιδιά είναι στον Ιωαννίδη Ξακαπετσί. Το πώς τρέχανε πάνω κάτω. Τους άλλους τους ξέρουμε, δηλαδή τον Αλεξανδρόπουλο, αυτούς τους ξέρουμε. Αλλά ο Καπετσί και ο Ιωαννίδης, έτσι πως πέθανε χθες. Άκουσε, ο καλύτερος παίκτης χθες από όλους ήταν ο Μαουρίτσιο, μην ξανάβεις. Όλος ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός. Η εμπειρία του, τα κοψίματα που έκανε, ήταν όλη η ιστορία. Και μετά ο Σανγκαρέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένας άλλος παίκτης εμένα. Ξέρεις ποιος? Που στα γεράματα πάγασε το δεξιμπάκ, ομολό. Ομολό. Εντάξει, δεν πάει να πεις και γεράματα 11 χρονών. Δεν πάει να το πεις. Τώρα πεις δεξιμπάκ, δεν είναι 20. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και κάνει, τώρα έχει περνάει μια περίοδο πολύ καλή. Και κάτι άλλο που δεν έχουμε πει, δεν το άκουσα σε κανένα κανάλι, σε κανένα από καλά δημοσιογράφο. Η αποβολή του Μπα έπαινε να έχει γίνει από τον αγώνα από τον Ατρόμητο, αν θυμάσαι καλά. Ναι, εντάξει, το θυμόμαστε. Πόσο άσχημα είχε πετύχει στον άλλο το πόδι, δεν θυμάμαι ποιος πόδι ήταν αυτό που τον είχε χτυπήσει. Δεν πήρε την αποβολή, αλλά την έφαγε χθες από τον Σκοτσέζο. Δεν πειράζει. Απλώς πρέπει να καταλάβουν και ο Μάρτης με ποιον έχουν να κάνουν, γιατί πιστεύω ότι αυτό πέρασε πολύ άλλη τάμπουρα. Έτσι φαίνεται για μένα. Πάντως, συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα μου. Πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα και να μπουν και άλλοι παίκτες μέσα που έρχονται. Δηλαδή και ο Κουρμπέλης και ο Βιαφάνες, άμα βγει καλά, γιατί το παιδί, εντάξει, από το κορονοϊό έχει πρόβλημα. Και ο Σαβιέ, πιστεύω θα πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από Κέργυρα. Ήθελα να πω και εγώ δύο κουβέντες. Τόσο καιρό ακούω τους Παναθηναϊκούς που έχουν γκρίνια, που φωνάζουν για τις μεταγραφές, που δεν παίζουν μπάλα, που το ένα τους στέει, το άλλο τους στέει. Χθες νίκησαν τον Ολυμπιακό, δουλειά η θέση μου. Και βγήκανε και θυμηθήκανε. Μπαρτσελόνες, ομαδάρες, τι κάμανε, πόσα τρόπαια έχουν πάρει. Τόσους πολλούς Παναθηναϊκούς να παναγυρίζουν, δεν το έχω ξανακούσει. 3 χρόνια τώρα. Και σε ακούω κάθε μέρα. Φοβερό αυτό έτσι. Φοβερό. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, ας το εξηγήσουν αυτοί οι επιστήμονες. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω μόνο. Να τους ξαναβλέπουμε πιο συχνά, να μην τρώνε άλλες φαλιάρες, γιατί τόσα χρόνια είναι. Δεν τους βλέπουμε. Έχασε ο Ολυμπιακός. Δουλειά είχε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, ήθελα να πω το εξής. Ναι. Παρόλο ότι είμαι Ολυμπιακός, ναι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, όντως νίκησε. Λοιπόν, είτε εύνοια που είπατε προηγουμένως, είτε μη εύνοια, νίκησε τον Ολυμπιακό. Βεβαίως και νίκησε. Λοιπόν, τελείωσε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πρώτον. Δεύτερον, επιδρέπεται αυτή τη στιγμή ένας Ολυμπιακός που έχει χώσει τόσα εκατομμύρια ο Μαρινάκης, επιτρέπεται στο 93 να του βάζει γκολ του Πας Γιάννενα μέσα στο Καραϊσκάκι? Και αυτό εύνοια είναι, κύριε Γεωργίου. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά λέω αυτά που πρέπει να πω. Ναι. Στο 93 δεν νίκησε τον Μπάς. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο? Η ομαδάρα η μεγάλη που έχει χώσει τα εκατομμύρια, η πιο πλούσια ΠΑΕ στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τελείως. Να πούμε κάτι. Βεβαίως. Ότι ο Ολυμπιακός, πρώτον, έχει μαλλιάσει γλώσσα, να το λέω, δεν τον περισσότερο Ολυμπιακός. Καμιά σχέση. Δεύτερον, δεν έχει μια πολύ καλή κατάσταση να πεις ότι κύριε μου καθαρίζω το αμάσι με το. Είπε με τα Γιάννα προηγουμένως ότι έβαλε το κόλπο στο 93. Ναι. Δεν είναι η ομάδα του Ολυμπιακού η περσινή που έμπαινε μέσα και τη χαιρόσουνα. Πώς θα το κάνουμε? Μάλιστα. Το θέμα μας είναι τούτο, κύριε Γεωργίου. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με τα εκατομμύρια που έχει βάλει ο κύριος Μαρινάκης θα έπρεπε να φεύγει, να κερδίζει όλες τις ομάδες με διαφορά μεγάλη. Άρα λοιπόν. Παναθηναϊκός που ήταν και που έχει φτάσει. Συγχαρητήρια. Όπως είπε προηγουμένως ο συνακροατής,
έφτασε έναν τέταρτο. Που ήταν κάτω-κάτω. Βεβαίως συγχαρητήρια. Που ο Αλαφούζος δεν έχει διαθέσει ούτε το 1% από αυτά που έχει βάλει ο Μαρινάκης. Οι άνθρωποι αυτοί, άκουσα την εκπομπή το μεσημέρι του κυρίου Κολοκοτρώνη και είπε κάποιος συνακροατής ότι ξέρετε ότι παίρνουν έναν απλό μισθό οι Παναθηναϊκοί. Της τάξης σχεδόν των 700 ευρώ το μήνα. Δεν έχουν τα τεράστια συμβόλαια του Ολυμπιακού. Και τι καθόμαστε και λέμε τώρα, εύνοιες κλπ. Δεν υπάρχει εύνοια εδώ. Ήταν ξένος ο διαιτητής, όλη η διαιτησία ήταν ξένη. Παίχτηκε σωστά το μάτς, κέρδισε ο Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο. Και να μάθουμε όταν χάνουμε να λέμε ναι, χάσαμε επιτέλους. Και σας έφερα παράδειγμα των Ιωαννίνων. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, για χαρά φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου ρε Γιώργο. Δημήτρης 12ο Πετράλωνα, αγόρι μου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Καλώς το δω. Καλά, λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Όσο για τον Μπόλωνη και για τον προηγούμενο προπονητή μας, τον Μπογιάτο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ ευχαριστήθηκα που πήρε καταρχήν. Όχι που ευχαριστήθηκα, ούτε χάρηκα. Μα φυσικά έχει διαφορά. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο Μπόλωνη έχει την ομάδα αυτή τη στιγμή επί 7 χρόνια ήδη. Πολύ ωραία. Και ο κύριος που μίλησε πρωτήτερα, που ήταν Ολυμπιακός. Και την έχει μαζέψει την ομάδα. Ναι, την έχει μαζέψει πολύ. Ξεκίνησαν και οι δύο προπονητές με το 4-3-3. Σωστά. Έτσι ξεκινήσαν και οι δύο προπονητές. Και ο Μάρτινς και ο. Ναι, μετά. Ναι, όμως ναι. Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να πιέσει, να τους πιέζει μπροστά και ο Μαουρίσιο λειτουργήσε σαν χάφ με την καρπονική κεφαλιά που έδινε. Πιέζανε ψηλά. Και όταν δεν έπιανε αυτό, πάλι κάνανε μια ζώνη άμυνα. Και γυρνάγανε πίσω και είχαν μόνο τον Καπετσί μπροστά. Σωστά, μέχρι εδώ αυτά δεν τα έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως ξεκίνησε και έφτιαξε την ομάδα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έπαιξε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να παραπονιέται ο Ολυμπιακός. Βέβαια, μπορεί να μην έχει το μέγα των παιχτών του Ολυμπιακού, αλλά και αυτοί του Ολυμπιακού οι παίχτες δεν έχει διαθέσει, δεν έχει κάνει ανανέωση ο Μαρινάκη για να έχει δώσει τα λεφτά τα πολλά. Για αυτή την παρτίδα των παιχτών, ώστε να προχωρήσει να κάνει και πρωταθλητισμό στην Ευρώπη. Έκανε ανανέωση, 10 άτομα προθέσω. Ναι, εντάξει, έκανε ανανέωση, αλλά δεν πήρε για να προχωρήσει και δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τα παλιά, να πηγαίνουμε μπροστά. Δηλαδή, όλες οι ομάδες. Μακάρι και ο Ολυμπιακός να φτάσει και Τσάμπιονς Λιγκ και αυτό με την καινούργια σεζόν. Και τώρα να προχωρήσει με το μεθαυριανό αγώνα. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Αλλά ο Παναθηναϊκός από το 0 κατάφερε και έφτασε τρίτος. Καλά, τρίτος τώρα που τα μάρτυρε γιατί μπορεί να κερδίσει. Τώρα δεν έχω παρακολουθήσει. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα 0. Ωραία. Άρα πάλι ας πούμε εντάξει. Εκεί είναι μέσα στην πεντάδα. Άντε να μπει και στην τετράδα. Παραπάνω δεν πρόκειται να πάει ας πούμε. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Αλλά το να βγει στην Ευρώπη και αυτό το βλέπω δύσκολο διότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στα σύνολο. Δεν έχει την ικανότητα για να πάει να σταθεί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη και σένα κατά την κρίση. Δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σε καλά. Γεια χαρά. Καλά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, είμαι ο Δημήτρης Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ χάσαμε χθες. Δίκαια και όλα μια χαρά. Δεν τρέχει ιδιαίτερα τίποτα. Κάποτε πιο παλιά θα στεναχωριόμουν πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα. Ότι σήμερα βγαίνουν όλοι Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και μιλάνε για ποδόσφαιρο δείχνει ότι όλοι οι άλλοι πραγματικά είναι ανύπαρκτοι. Όσο πεσμένος και να είναι ο Παναθηναϊκός, είναι Παναθηναϊκός. Και μακάρι το λέω, θα εύχομαι σαν Ολυμπιακός μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να είναι για αυτούς μια ανάσταση αυτή για να ξανασηκωθούν ψηλά και να έχουμε κι εμείς κάποιον να μαλώνουμε. Άκουσε τι είπα προηγουμένως. Ακόμα δεν έχουμε. Εγώ από τον Παναθηναϊκό έχω απαιτήσεις. Κι εγώ. Γιατί ξέρω ποιος ήταν. Στο λέω στον Ολυμπιακό. Έχω πολλές απαιτήσεις. Και γι' αυτό και τον κρίνω πολύ αυστηρά. Ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, είναι μια βαριά φανέλα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η δεύτερη πιο βαριά. Αυτό λοιπόν εμένα που είμαι πρώτος, με νοιάζει να έχω τον αντίπαλό μου. Με νοιάζει ρε φίλε να έχω αυτό που πραγματικά είναι αντίπαλός μου. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το ΑΕΚΑΚΙ, δεν θέλω να ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ασχολούμαι με κανέναν άλλον. Γιατί αυτοί πάντα ήταν τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Πάντα μαλώναν για την τρίτη θέση ποιος θα την πάρει όλοι οι άλλοι. Αυτό πρέπει να ξανάρθει. Και να γυρίσουν τα πράγματα όπως ήταν φυσιολογικά.
το ότι σήμερα άκουσα τόσους Παναθηναϊκούς να μιλάνε στο ράδιο είναι πραγματικά σημαντικό. Μακάρι να το εξαργυρώσουν για σαν ομάδα, για σαν διοίκηση και να τους δώσει κάποια σημασία που τους αρμόζει. Το λέω ειλικρινά, εμείς χάσαμε, okay, και τι έγινε, χάσαμε ένα μάτς. Κανέναν, ποτέ δεν θέλουμε να χάνει κανέναν μάτς ντέρμπι, το ξέρεις αυτό. Μας κακοφαίνεται. Αλλά λες, εντάξει, και τι έγινε, τελική. Την Πέμπτη έχω άλλο σημαντικό μάτς. Μετά την άλλη Πέμπτη θα έχω άλλο. Δεν αλλάζουν αυτά. Έχουμε παίξει χιλιάδες ντέρμπι, εκατοντάδες. Και θα ξαναπέξουμε. Αλλά να έχω αντίπαλο να παίζω ντέρμπι στο μέλλον. Αυτό με νοιάζει εμένα. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά. Έχω εδώ πολλά μηνύματα σε απάντηση για αυτό που βγήκε στην αρχή και είπε ότι στιγματική εταιρεία, δεν την ονόμασε, αλλά ξέρουν ποια ήταν, πλήρωσε το 2-0. Κατευθείαν, πριν το μάτς. Όλοι μου λένε το εξής, φίλε. Είσαι αδιάβαστος. Όταν προηγηθεί μια ομάδα με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, στο πληρώνει κατευθείαν. Δεν περιμένει. Αν έχει παίξει απλό σημείο, δηλαδή άσο, τότε σωστά το πλήρωσε. Όπως τον Παναγκό χθες. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, φίλε, Αντί, τι κάνεις. Καλά. Είσαι ο Αντί, έτσι. Έτσι, γιατί είσαι αντιολυμπιακός, είσαι αντιπαναθηναϊκός, είσαι αντιάεκ, είσαι αντιπάοκ. Αναλόγως στα συναισθήματά μας, είσαι και ο Αντί. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πρόδρομος από πάρω, φίλε μου. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου, για την νίκη. Συγχαρητήρια μου για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, που χάνει και φτιάχνει ομάδες ξανά. Το κατάλαβες, πιστεύω, ε. Γιατί χάσαμε και κάποιοι γίνανε ομάδα. Όχι ότι δεν ήτανε, ήτανε. Μαδούλα. Τώρα γίνανε ομάδα. Μόλις βγαίνουν και τον παραδέχονται. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κάθισε και έχασε, όπως λέει εσύ το, ε. Τι έκανε? Κάθισε και έχασε. Όχι, δεν κάθισε και έχασε. Μα αυτό δεν λέει. Ότι έκανε ομάδα τον Παναθηναϊκό. Τον κάναμε, ομάδα τον κάναμε. Δεν κάθισε και έχασε. Αφού χάσαμε. Όχι, χάσαμε, ρε φίλε. Χάσαμε. Ένα παιχνίδι δεν παίξαμε, χάσαμε. Τι κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Έτσι. Μπορούσαμε όμως να το είχαμε πάρει και με πολλά γκολ διαφορά. Πολλά όχι. Πολλά όχι. Πολλά. Ένα τρίπαλο θα το είχαν. Πολλά όχι είπαμε. Πολλά όχι. Όχι. Ένα, η κρακτή ευκαιρία ήταν του Ανδρούτσου και, μία... και του Μασούρα. Δύο. Και ένα γκολ που μπήκε τρία. Άστο που του... μιλάμε για τα πόρα, τα άλλα, τα πολλά που λες. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι έκανε, φίλε. Τρεις φάσεις έκανε τρία γκολ. Ναι. Καλά. Μα δεν μπήκε κάτι για τον Παναθηναϊκό. Μιλάει για τον Ολυμπιακό που λες με πολλά θα κάνουμε. Η καλή ευκαιρία ήταν του Μασούρα η μία και η άλλη του Ανδρούτσου. Τρία. Τρίμπαλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτρεπε κάτω, άκουσε με να δεις τώρα. Αυτοί δεν ήταν όλοι οι Παναθηναϊκοί που βγαίνανε και λέγανε δεν βλέπουμε την ομάδα, κάτι μπίλμπαϊ κλάψη, που έβγαινε και έλεγε δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό, δεν κάνω, κλαίω, τι ομάδα είναι αυτή, που βγαίνανε και σου λέγανε γιατί σε παρακολουθώ από την αρχή αυτό που είχες πει. Ναι. Τον πρώτο ακροατή που είπες ότι θα κάνετε να φύγουν και από την τηλεόραση. Αυτοί δεν ήταν που λέγανε ευτυχώς που δεν πάει κόσμο στο γήπεδο γιατί. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν πόσο μικρό τον κάνουν τον Παναθηναϊκό. Όχι, τα κόσμα αλλάζουν. Τα κόζα αλλάζουν. Τα κόζα ο Παναθηναϊκός έχει τώρα 7-8 παιχνίδια έγκυτος. Λοιπόν, άκου να σου πω, άκουσε με. Εγώ δεν θέλω. Και να σου πω κάτι. Και την Κυριακή θα σου πω από τώρα τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Θα χάσει. Και θα το ευχαριστηθώ και πολύ. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός Άρης με τον Καραϊσκάκη θα χάσω. Το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ δεν το πιστεύεις? Πίστευω ότι θέλεις. Εγώ το πιστεύω. Θα χάσω. Και μία θα χάσω. Έτσι γιατί θέλω να χάσω. Λοιπόν, άκου να δει. Λοιπόν, η Παναθηναϊκή. Δεν μου λέει, εχθές... εσύ είπες θα χάσεις γιατί θέλεις να χάσεις. Ναι, φίλε, θέλω. Εγώ θέλω να χάσω την Κυριακή. Ειλικρινά σου μιλάω. Ξέρεις γιατί θέλω να χάσω. Όπα. Γιατί αυτή η Παναθηναϊκή. Όπα, όπα. Εγώ σαν πρόεδρο θέλω να χάσω. Είπε να χάσει. Γιατί. Γιατί. Εσύ να παίζει. Εσύ που τώρα κάνουμε τη μεγάλη ομάδα. Εσύ να παίζει. Εσύ να παίζει και να χάσει. Εγώ θα παίζω. Εγώ θέλω. Εγώ θα. Δεν με νοιάζει, φίλε, αυτό το παιχνίδι. Εμένα με νοιάζει την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. Αυτό με νοιάζει. Να είναι σοβαρή ομάδα την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. Ο στόχος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα είναι τελειωμένο. Το έχουμε πει. Πότε το χάνει, άμα δεν κατέβει σε πέντε παιχνίδια. Εγώ ήθελα να ξέρω, αν κερδίσει την Κυριακή τον Άρη, τι θα βγει να πει μετά. Τίποτα, τον κέρδισα, ρε φίλε. Α, αλλά μετά, μετά γυριστεί. Μετά γυριστεί. Δεν με νοιάζει. Ξέρεις γιατί όμως θέλω να χάσω. Γιατί αυτή η Παναθηναϊκή, ρε φίλε, που γίνανε σήμερα μεγάλη ομάδα, με κερδίσανε. Πήγανε στον ΠΑΟΚ και ο ένας είχε τη μέση του, άλλος είχε το. Άκουσε με, άλλος άκουσε με. Κανένας Παναθηναϊκός δεν είπε ότι έγινε μεγάλη ομάδα.
Δεν άκουσα εγώ κανέναν Παναθηναϊκό τον Ιωάννη. Άσε μας ρε Γιώργο να με, άσε μας να με. Δεν βλέπουνε τώρα εδώ τι γίνεται να με. Δεν βλέπουνε. Πόσο άρρωστο είστε. Είμαι άρρωστο, δε φιλέ. Έχω πυρετό αυτή τη στιγμή. Το ξέρω. Φιλέ. Ολυμπιακός και μόνο Ολυμπιακός. Έγινε. Το μεγαλείο του Ολυμπιακού δεν το φτάνετε, αδέρφια. Ξέρετε γιατί. Γιατί μας κερδίζετε και γίνεστε μεγάλη ομάδα. Για χαρά. Λοιπόν, ωραίο στατιστικό αυτό. Ο Μαουρίτσιο ήταν χθες ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού που έσπασε το αίτη του Ολυμπιακού. Και ο Μαουρίτσιο ήταν πέρυσι ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ που έσπασε και πάλι το αίτη του Ολυμπιακού. Τι γίνεται με τον Βραζιλιάνο. Έλα φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Εσύ καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκος, ονομάζομαι Παναθηναϊκός. Ναι, Νίκο. Εγώ θα συναχωρήσω λίγο τους Ολυμπιακούς. Θα πω την άποψή μου για τον ντέρμπι. Δεν νομίζω ότι απλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τον ντρόπιασε. Γιατί. Λέμε συνέχεια τις απουσίες του Ολυμπιακού. Ποιες ήταν, Βαλμπουενά, Ενβιλά, Ελαραμπή. Για σκέψη, χωρίς ποιους έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ποια ήταν τα βαριά συμβόλαια. Τελικά ο Βαλμπουενά και ο Ελαραμπή έπαιξαν. Ωραία. Ποια ήταν τα βαριά συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνη, ποιο άλλο ήταν. Κουρμπέλη. Και ο Βηγιαφάνε, έτσι. Ναι. Και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με Ιωαννίδη, Καμπέτσι, Αλεξανδρόπουλο. Και σαν καρέ, μπαλκωτό, πώς τον λένε, και ντρόπιασε τον Ολυμπιακό των εκατομμυρίων. Λοιπόν, δεν είναι σωστό να λέμε ότι χάσαμε εμείς τον Ολυμπιακό. Κοίταξε. Με την εμφάνισή του δεν τον ντρόπιασε τον Ολυμπιακό. Με τη μήτα του ντρόπιασε ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, του Παναθηναϊκού εμφάνιση δεν ήταν ντρόπιαστική για τον Ολυμπιακό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορεί να λέει ο Παναθηναϊκός ο φίλος του Ολυμπιακού ότι ο Παναθηναϊκός έγινε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα. Μπορεί να είναι αυτή η ομάδα που είναι, με τους παίκτες, αλλά σκέψτε και με τι υλικό έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει ένα από τα πιο φτωχά ρόστερ της ιστορίας του. Εγώ αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού τη συγκρίνω με το 0-3 στο Καραϊσκάκη. Είναι νομίζω νίκη ανάλογης έκτασης. Και αυτό που λένε ο Ολυμπιακός δεν έχει ενδιαφέρον κτλ. Για το πρωτάθλημα, σε αυτό διαφωνώ πάντα τα ντέρμπι. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι ντέρμπι. Και εκτός αυτού ο Ολυμπιακός έπαιρνε και για το αίτητο. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες έχουν αίτητο στην ιστορία της Αθλητικής. Ο Παναθηναϊκός και ο πρόσφατα ο ΠΑΟΚ. Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο ο ΠΑΟΚ. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Ναι, τέλος πάντων. Γενικά στο πρωτάθλημα ήταν. Ναι. Είναι δύο ομάδες. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε χρόνια επενδύσει 20 χρόνια στο Champions League. Τόσα εκατομμύρια και δεν το έχει καταφέρει. Και όχι μόνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού τεράστια. Τεράστια σε αξία, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον Πόλιονι. Παίζει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ίσως είναι και θέμα νοοτροπίας του προπονητή. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω, αν χθες έπαιζε πιο θαραλέα, μπορεί να βάζει και άλλο γκολ. Να ήταν άλλο το σκορ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μαζεύεται πίσω, ίσως γιατί έχει περάσει αυτή την νοοτροπία ο Πόλιονι στους παίκτες. Πάμε λίγο πιο σφιχτά, πάμε αμυντικά. Έχει ένα πλάνο. Μ' αρέσει ο προπονητής, έχει ένα πλάνο. Το οποίο τηρείται το πλάνο αυτό. Δεν παρεκκλίνει κανένα, όλοι οι παίκτες είναι σαν ρομποτάκια μες στο γήπεδο. Ο καθένας ξέρει τη θέση του. Εδώ ο Μολιό, ο οποίος ήταν στην Αυθαλήνη, τι να πού ήταν να φύγει. Λοιπόν, τι, έχει καταδείξει από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούσατε κάτι την εκπομπή. Ορίστε. Ακούσα... Όσο μπορώ. Θέλω να πω το εξής. Ξέρεις, αν θυμάσαι, αν το έχεις ακούσει, πόσο καιρό έλεγα ότι ο Ολυμπιακός, αν κάνει μία ήττα, θα την κάνει στη Λεωφόρο. Δεν το άκουσα, να σου πω να δεν το άκουσα. Εγώ πάντα το έχω ακούσει. Δηλαδή το έχω πει. Δηλαδή πώς θα κινήσω πάντα σίγουρα. Έλεγα όμως, ο Ολυμπιακός, αν χάσει φέτος, στο πρωτάθλημα πριν τελειώσει, μόνο στον Παναθηναϊκό μπορεί να χάσει. Πιθανόν άλλο. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι ένας από τους ΑΕΚ ΠΑΟΚ φέτος θα μείνει εκτός Ευρώπης. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι η ΑΕΚ φέτος ή ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα μείνει εκτός Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι στο 0-2 τώρα. Ο Παναθηναϊκός ακόμα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει. Η ΑΕΚ σήμερα θα κερδίσει. Όλα θα κρυθούν στα play-off. Εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι στα play-off ο Παναθηναϊκός και Άρης νομίζω δύσκολο θα μείνει εκτός Ευρώπης. Έτσι είναι αυτή η άποψή μου. Δεν ξέρω. Πιστεύω θα έχουμε έκπληξη φέτος στην Ευρώπη. Ένας από τους ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα μείνει εκτός. Έτσι πιστεύω εγώ. Η άποψή μου. Και φέτος στα play-off θα αποκτούν και ένα ενδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός πλέον με τον Παναθηναϊκό θα πάρουν άλλο χρώματα ντέρμπι των play-off. Έτσι πιστεύω εγώ. Σε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, δε. Εντάξει, χαιρετώ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Για καλά. Έγινε, για. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Γιώργο.
Μπάμπης Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ωπα, γιατί... να πω κάτι. Για ένα ΠΑΟΚ στο Περιστέρι 0-2. Και μπήκε και ο ΠΑΟΚ 0-2. Πάμε. Ωραία. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την νίκη του που έκανε. Όντως, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω όμως, όπως επίσης θέλω να πω, ότι τιμώ και την ιστορία του. Άκουσα πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούω κάθε μέρα την εκπομπή σου, Γιώργο, αλλά σήμερα βγήκα πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που κάνεις ραδιόφωνο. Τιμώ την ιστορία του, αλλά το παρόν και το μέλλον για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι βαλμένο αυτή τη στιγμή, εκφράζεται από δύο ομάδες, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Όλες οι ομάδες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, που συμμετέχουν, έχουν αλλάξει προπονητή. Κάνουν διορθώσεις στα λάθη του. Η επένδυση που έκανε ο Ολυμπιακός, απαντώντας στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, φαίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά από την ΑΕΚ, μείωσε τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ, μείωσε τη διαφορά και από τον Άρη, επειδή έκαναν γκέλες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με την επένδυση που έχει κάνει, με το πλάνο που έχει κάνει, είναι 14 βαθμούς μπροστά, 15. Άρα λοιπόν αποδίδει. Τώρα, αύριο μεθά, όταν χτίζονται ομάδες, δεν χτίζονται μέσα σε 3 μέρες ή σε 3 χρόνια. Εγώ πιστεύω το πλάνο του Μαρινάκη. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και πιο ψηλά από ό,τι είναι τώρα. Οι αγώνες που έρχονται και που θα έρθουν μπροστά είναι ένα άγχος για τον Ολυμπιακό. Η ήττα του κάνει καλό, τον μάζεψε. Αλλά για τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς θα πω ότι για την ομάδα μου είμαι σίγουρος για δύο πράγματα. Όταν θα γίνουν τα play-off δεν θα παίξω ταμπούρι, εγώ Ολυμπιακός δεν θα παίξω ταμπούρι και δεν θα διασυρθώ. Οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί είναι σίγουροι γι' αυτό. Τα play-off θα έρθουν, θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το μάθημά του. Θα δούμε τώρα και στους αγώνες στα play-off αν το πήρε. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πούμε ακόμα ότι όπως ανακοινώθηκε από την Αλακλή, τέλος ο Λουτσέσκου από την Αλακλή. Τον Μπούλο, τον διώξανε. Έλα, φίλε. Ναι, Γιώργο. Πάμε. Έλα, Αλέξη, Πανάθα. Έλα, Αλέξη. Έλα, ρε φίλε. Καλά. Καλά. Καταρχήν, πρώτον, στην αρχή δεν ξέρω, θες που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Εγώ στο έχω πει ότι είσαι αντικειμενικός. Γι' αυτό και σε ακούω. Δεν έκανε ένα πρόλογο για την νίκη του Παναθηναϊκού. Κάτι, ρε παιδί μου, στείλε να πει ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός ή με την άμυνα ή έπαιξε έτσι. Κοίταξε. Στην και αρχή. Πήγα τηλέφωνα κατευθείαν. Πήγα τηλέφωνα γιατί δηλαδή, περίμενα το κόμμα. Ήταν οι γραμμές γεμάτες. Ήταν οι γραμμές γεμάτες γι' αυτό. Και έτσι και να βγει ο Ολυμπιακός στο αφηγή, μετά βγει ο Παναθηναϊκός. Και μέχρι το αδάβει τον Παναθηναϊκό, δεν θα μου αλήσει περισσότερο. Και εγώ προσπαθώ να βγω πόση ώρα. Εντάξει, απλά σου λέω ότι μετά από κάποιο ντέρμπι, ειδικά το ντέρμπι αυτό, κάνει ένα πρόλογο. Λες και εσύ δύο πράγματα. Δεν έκανα πρόλογο για να περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, φιλέ, μπράβο στην Πανάθα. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, μεγάλη νίκη, μας θρέλανε πάλι. Ο καθένας δεν ξέρω, έχει την άποψή του. Εντάξει. Και μετά το μπάσκετ. Ήταν η δεύτερη εβδομάδα που χαρήκαμε το μεγάλο μας αντίπαλο, έτσι μην το ξεχνάμε. Και μάλιστα. Στο μπάσκετ, ο Κάτας που έχει κάνει μεγάλη δουλειά και αλλάξει την ομάδα, ήταν τον κορονοϊό. Λοιπόν, εγώ χτες είδα αυτό πάλι που βλέπω, όπως το λες και εσύ. Δεν έχει τη φοβερή ομάδα, παίζει μέτρια ο Παναθηναϊκός, αλλά είδα τη δύναμη, το πάθος, το μέταλλο, ρε φίλε. Καταθέσανε ψυχή τα παιδιά. Έτσι. Και εντάξει, ομολόγω δεν το συζητάω, που στο έχω ξαναπεί, τα έδωσε όλα το παιδί, κατέθεσε ψυχή. Το ίδιο και ο Βέλε, το ίδιο και ο Σέγκεφελ, το ίδιο και ο Αλεξανδρόπουλος. Ο Μαουρίτσο ήταν συγκλονιστικός, έτσι με την εμπειρία του. Λοιπόν, μετά το άλλο, αυτό συμφωνώ μαζί σου, το χάσε ο Μπόλωνη λίγο και δηλαδή αν το πλήρωνε, θα το πλήρωνα ότι δεν φρεσκάρισε τα άκρα του και δεν έβαλε το Βιγιαφάνης που ο Σανκάρε δεν μπορεί να παίξει ακόμα όλο το παιχνίδι. Ο Σανκάρε πάει σε πνεύμα, ρε. Μπράβο, ναι. Έπρεπε εκεί να βάλει το 75. Μα κοίταξε, ήταν φανερό ότι μετά το 75. Δεν κράταγε μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός. Και μπούλαγε με το. Έβλεπε να μην έχει χωρί με στην περιοχή. Και βάλε ένα παίχτη να κρατήσει μπάλα.
κράτησε ο Βέλερ με τον Διούδη. Και εγώ στο Μαϊτόρ. Είμαστε λίγο τυχεροί. Αυτό είχε την έννοια τη τύχη λίγο που εκεί ο Μπόλωνη το χάσε και εγώ τα έχω με τον Μπόλωνη. Δηλαδή κάτι τον έχουν στα ύψη, δεν λέω. Έχει αλλάξει όλο το πράγμα. Την άμυνα έχει δώσει το πράγμα. Βεβαίω, η Σιουάλη, βεβαίω. Μπράβο, αυτό την ομαδικότητα. Και μ' άρεσε και αυτό με τον Αλαφούζο χτε, έτσι. Που πήγε στα αποδυτήρια, μπράβο. Ναι, αλλά μου λέει ένα. Μου λέει ένα Παναθηναϊκό, αλλά πριν λέει δεν τα ξελίχνω. Όχι, μπράβο, μπράβο. Αυτό μα έτσι πρέπει να σε ανασχολείσαι και λίγο με την ομάδα, μόνο με το Sky και τα καράβια σου, έτσι. Γιατί σου έχω πει, εγώ το λέω, έχει μεγάλη δύναμη ο Αλαφούζο, φίλε. Αν πραγματικά θέλει να μπει δυνατά, μπορεί. Έτσι. Αυτό χτε ότι πήγε στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά με τη γροθιά, έτσι, κάτι μου λέει, δεν ξέρω. Μακάρι, μακάρι, γιατί υπάρχει κάτι καλό. Λοιπόν, αλλά πιστεύω, φίλε, το χάσε και ο Μπολονίλα δηλαδή, και δεν το πληρώσαμε. Ότι δεν φρεσκάει, δεν έβαλε το Χατζηγιοβάνι και το Βηγιαφάνιες για να πάει το παιχνίδι πιο άνετα. Θα πήγαινε πιο άνετα το παιχνίδι, πιστεύω. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη χαρά γιατί ήταν και ο Βαλεντίνος. Τι βράδια αυτή το Βαλεντίνος. Αυτό, δεν ξεχνούνται αυτά τα ντέρμπι. Και τη μέρα με τον Άγιο Βαλεντίνο. Εντάξει, μπράβο στην ομάδα, δεν το συζητάω. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για καλά. Για καλά. Έλα. Εγώ, έλα Γιώργο Λευτέρη σήμερα. Έλα Λευτέρη. Το παρήγορο είναι ότι ο Αλαφούζος κατάφερε και βρήκε το δρόμο για τα αποδυτήρια και ελπίζω να μπήκε στα δικά μας. Τον έμαθε. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο Γιώργο και ίσως γίνω δυσάρεστος στους συνοπαδούς μου. Εμάς τους παλαιότερους Παναθηναϊκούς, ίσως όχι όλους, ας μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο. Εκείνο που με χαλάει, και το λέω την ημέρα που έχουμε νικήσει, έτσι, είναι αυτή η μορφή που έχουν πάρει τα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Είναι στη μορφή πολύ λιγότερο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Η μία ομάδα βγαίνει, παίζει μπάλα, πιέζει, κάνει, δείχνει, έχει κατοχή. Και η άλλη ομάδα αμήνεται και κάνει αντεπιθέσεις. Δεν είναι αυτή η μορφή ενός παραδοσιακού ντέρμπι όπως το θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Και για να προλάβω ορισμένους οι οποίοι μπορεί να πούν το κοντό τους και το μακρύ τους, φυσικά και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από το σημερινό Παναθηναϊκό σε σχέση με το σημερινό Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Ωστόσο, δεν πάβει να υπάρχει στο μυαλό μου η σύγκριση των παλαιότερων ντέρμπι, όπου ο Παναθηναϊκός είχε 50% κατοχή στην μπάλα, έβγαινε, έπαιζε. Έχουμε φάει και τα σάρεσα τον Ολυμπιακό με την κατοχή, με τον τρόπο αυτό, όπως τον έχουμε κερδίσει και με μεγάλα σκορ, με τα σάρα κι εμείς. Έτσι, ωστόσο, μορφή ντέρμπι για μένα θα πει δύο ομάδες που μοιράζονται ισότιμα το χρόνο, που επιτίθεται η μία, επιτίθεται και η άλλη, και όχι οι στοιχηματικές εταιρείες όταν δίνουν. Δεν ξέρω πόσο δίναν την νίκη του Παναθηναϊκού χθες και πόσο του Ολυμπιακού. Αυτά είναι κάποια σημεία έτσι απογοητευτικά για να μην πάρει το οπαδό. Ξέρεις ποιο ήταν το τρομερό χθες. Ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός πια μπήκε μέσα στην περιοχή και δεν ξεμπήκε έξω, έπιανε την μπάλα και την πουλάγε αμέσως. Ναι. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο ένα νόμο που ευτυχώς δεν τον πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Όταν δεν απειλείς, θα την πάθεις. Αυτό είναι γεγονός. Και εδώ υπάρχει και η σχετική ρέντα αυτό το διάστημα που έχουμε. Είναι η αλήθεια. Πήραμε αρκετά παιχνίδια μαζεμένα με μια μορφή ποδοσφαίρου που δεν είναι ελκυστική. Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει κάτι περισσότερο, εγώ νομίζω, αυτή τη στιγμή. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε σε ψηλότερο επίπεδο. Αλλά δεν πάβει ένα σημείο το οποίο έτσι με ενοχλεί να το βλέπω εγώ ένας παλιός οπαδός του Παναθηναϊκού. Αν δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ναι, αλλά από την άλλη όμως προσφέρει και χαρά. Με βάση τα αποτελέσματα και τις νίκες, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο, ειδικά έτσι, για τον δεύτερο γύρο. Έτσι. Αλλά δεν είναι όλα ρόδινα στην εικόνα. Έτσι, να είμαστε προσγειωμένοι, να ξέρουμε τι λέμε και τι ζητάμε. Εγώ θα ανταποδώσω στην πολύ καλή εμφάνιση πολλών οπαδών του Ολυμπιακού και θα ευχηθώ καλή επιτυχία του Ολυμπιακού με την Eindhoven. Για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θα βάλεις κανένα τραγούδι. Είχα ζητήσει κάποτε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχεις βάλει, ίσως γιατί άκουσες ότι είναι γαλλικό ροκ. Λοιπόν, είναι του Johnny Halliday το Allumier Le Feu. Είναι βαρύ ροκ, σκληρό, από αυτό που σου αρέσει. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ. Για χαρά σου. Για χαρά.